Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο για κωδικοποιητές Bluetooth. Είμαι ο Greek Zia της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε και μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Σήμερα θα εξερευνήσουμε τον κόσμο της συμπίεσης ήχου και τους διάφορους κωδικοποιητές Bluetooth που είναι διαθέσιμοι. Ας ξεκινήσουμε με την κατανόηση των βασικών αρχών της συμπίεσης ήχου. Όταν μεταδίδουμε ήχο ασύρματα, συνήθως συμπιέζεται για να μειωθεί το μέγεθος του αρχείου και η χρήση εύρους ζώνης. Υπάρχουν κυρίως τρεις τύποι συμπίεσης. Ο μη συμπιεσμένος, ο συμπιεσμένος χωρίς απώλειες και ο συμπιεσμένος με απώλειες. Ο μη συμπιεσμένος ήχος διατηρεί την αρχική ποιότητα, αλλά καταναλώνει πολλά δεδομένα. Η συμπίεση χωρίς απώλειες μειώνει το μέγεθος του αρχείου χωρίς να θυσιάζει την ποιότητα του ήχου, ενώ η συμπίεση με απώλειες θυσιάζει κάποια ποιότητα για μικρότερα μεγέθη αρχείων. Για να κατανοήσουμε τη συμπίεση του ήχου, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε μερικούς βασικούς όρους. Ο ρυθμός δειγματοληψίας αναφέρεται στον αριθμό των δειγμάτων ήχου που μεταφέρονται ανά δευτερόλεπτο, μετρημένο σε hertz. Το βάθος beat καθορίζει το δυναμικό εύρος του ήχου και ο ρυθμός beat είναι η ποσότητα των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία ανά μονάδα χρόνου. Τώρα που καλύψαμε τα βασικά, ας εξερευνήσουμε ορισμένους δημοφιλείς κωδικοποιητές Bluetooth. Πρώτος είναι ο κωδικοποιητής SBC. Ο συγκεκριμένος κωδικοποιητής είναι ο προεπιλεγμένος κωδικοποιητής για πολλές συσκευές Bluetooth λόγω της ευρείας του συμβατότητας και της αξιοπρεπούς ποιότητας ήχου που προσφέρει. Παρέχει μια ικανοποιητική εμπειρία ακρόασης για γενική χρήση και απλές εφαρμογές ήχου. Ωστόσο, δεν είναι η καλύτερη επιλογή για απαιτητικούς χρήστες που αναζητούν υψηλή ποιότητα ήχου. Η οικογένεια κωδικοποιητών APTX της Qualcomm. Η συγκεκριμένη περιλαμβάνει τους APTX, APTX LL από το Low Latency, APTX HD και APTX Adaptive, οι οποίοι προσφέρουν βελτιωμένη ποιότητα ήχου και χαμηλότερη καθυστέρηση σε σύγκριση με τον κωδικοποιητή SBC. Ο APTX προσφέρει καλή ποιότητα ήχου με σχετικά χαμηλή καθυστέρηση, ενώ ο APTX LL είναι ο ιδανικός για ανάγκες που απαιτούν ελάχιστη καθυστέρηση όπως οι ασύρματες συσκευές ακρόασης ήχου και οι τηλεοπτικές συσκευές. Ο APTX HD παρέχει υψηλή ποιότητα ήχου για απαιτητικούς χρήστες, ενώ ο APTX Adaptive προσαρμόζει αυτόματα τον ρυθμό μετάδοσης ανάλογα με τις συνθήκες του δικτύου για βέλτιστη απόδοση. Κάποια γενικά πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης κατηγορίας κωδικοποιητών είναι η βελτιωμένη ποιότητα ήχου σε σύγκριση με τον SBC, η χαμηλότερη καθυστέρηση στη μετάδοση ήχου με τον APTX LL, η υψηλή ανάλυση ήχου με τον APTX HD και η αυτόματη προσαρμογή του ρυθμού μετάδοσης με τον APTX Adaptive. Ο επόμενος κωδικοποιητής στη λίστα μας είναι ο AAC. Είναι από τους πιο δημοφιλείς κωδικοποιητές ήχου στον κόσμο των ασύρματων τεχνολογιών και χρησιμοποιείται ευρέως σε συσκευές της Apple. Ο κωδικοποιητής AAC προσφέρει υψηλή ποιότητα ήχου σε σχέση με τους παλιότερους κωδικοποιητές όπως ο SBC, με καλή ισορροπία μεταξύ ποιότητας και μεγέθους αρχείου και έχει επίσης χαμηλή καθυστέρηση ήχου. Η προηγμένη κωδικοποίηση ήχου LDAC είναι μια τεχνολογία από τη Sony που επιτρέπει τη μετάδοση υψηλής ανάλυσης ήχου μέσω Bluetooth. Έχοντας αναπτυχθεί από τη Sony, ο LDAC έχει καταφέρει να ξεχωρίσει ως μια από τις πιο προηγμένες τεχνολογίες κωδικοποίησης ήχου στον τομέα των ασύρματων συσκευών. Κάποια από τα χαρακτηριστικά του είναι ότι ο LDAC διαθέτει υψηλή ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, επιτρέποντας τη μετάδοση υψηλής ανάλυσης ήχου σε ποιότητα που πλησιάζει το CD. Η τεχνολογία LDAC επιτρέπει τη μετάδοση ήχου με χαμηλή καθυστέρηση, κάνοντάς την ιδανική για εφαρμογές όπως η παρακολούθηση βίντεο χωρίς καθυστέρηση. Ο κωδικοποιητής LHDC, που αναπτύχθηκε από την HWA, αποτελεί έναν από τους πιο προηγμένους κωδικοποιητές Bluetooth. Προσφέρει υψηλής ποιότητας ήχο και χαμηλή καθυστέρηση, καθιστώντας τον ιδανικό για τη μετάδοση ήχου σε ασύρματες συσκευές όπως ακουστικά και ηχεία. Με τη δυνατότητα μετάδοσης ήχου υψηλής ανάλυσης, ο κωδικοποιητής LHDC επιτυγχάνει εξαιρετική ποιότητα ήχου, προσφέροντας στους χρήστες μία εμπειρία ακρόασης υψηλής ποιότητας. Ωστόσο, η συμβατότητά του μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες συσκευές και λειτουργικά συστήματα. Ο κωδικοποιητής LLAC, παρόμοιο με τον LHDC, αναπτύχθηκε από την HWA για τη μετάδοση υψηλής ποιότητας ήχου μέσω Bluetooth. Η κύρια χαρακτηριστική διαφορά του LLAC είναι η χαμηλή καθυστέρηση που προσφέρει, κάτι που τον καθιστά κατάλληλο για εφαρμογές όπου η ακρίβεια στο χρονισμό του ήχου είναι κρίσιμη, όπως σε παιχνίδια και βίντεο. Ο LLAC
παρέχει εξαιρετική ποιότητα ήχου, συχνά υποστηρίζοντας ήχο υψηλής ανάλυσης με πολύ χαμηλή καθυστέρηση, προσφέροντας έτσι μια ευχάριστη εμπειρία χρήστη. Ο Scalable Codec αναπτύχθηκε από τη Samsung και αντιπροσωπεύει μια προηγμένη τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που διαθέτει τη δυνατότητα δυναμικής προσαρμογής του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. Αυτό του επιτρέπει να προσφέρει τη βέλτιστη ποιότητα ήχου ακόμα και σε περιβάλλοντα με περιορισμένο εύρος ζώνης ή υψηλή παρεμβολή. Σε περιβάλλοντα με χαμηλότερες παρεμβολές και επαρκές εύρος ζώνης μπορεί να παρέχει εξαιρετική ποιότητα ήχου και απόδοση, ενώ σε πιο δύσκολες συνθήκες η απόδοσή του μπορεί να μειωθεί. Ωστόσο, παρόλο που ο Scalable Codec προσφέρει αυτές τις προηγμένες δυνατότητες, η συμβατότητά του με συσκευές είναι περιορισμένη σε σχέση με άλλους κωδικοποιητές όπως ο SBC και ο APTX. Αυτό μπορεί να περιορίσει την ευρεία υποστήριξη από διάφορες συσκευές, ειδικά σε παλιότερα μοντέλα. Όσον αφορά το μέλλον του ασύρματου ήχου, αυτό φαίνεται ενθαρρυντικό, με νέες τεχνολογίες όπως το UWB και το SEL6 να υπόσχονται βελτιωμένη ποιότητα ήχου και ευελιξία. Ο SEL6 είναι η έκτη γενιά Scalable Codec της MQA και αντιπροσωπεύει έναν καινοτόμο τρόπο προετοιμασίας των αρχείων για μετάδοση, ενώ επίσης λειτουργεί με οποιονδήποτε τύπο αρχείου χωρίς να υπολογίζει εάν η σύνδεση πραγματοποιείται ασύρματα ή όχι. Αυτός ο κωδικοποιητής μπορεί να προσαρμόσει δυναμικά το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων ανάλογα με την ποιότητα της σύνδεσης, προσφέροντας ταχύτητες δεδομένων από 200 kbps, δηλαδή ήχος με απώλειες, μέχρι 20 mbps, δηλαδή η απόλυτα ασύγκριτη ποιότητα ήχου. Η δυνατότητά του να εναλλάσσεται μεταξύ lossless και lossy λειτουργιών τον καθιστά μοναδικό, ενώ η δυνατότητα προσαρμογής του σε πολλαπλές συνθήκες σύνδεσης υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που ακούμε μουσική ασύρματα. Αυτά λοιπόν είναι όλα για το σημερινό μας βίντεο, ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον, μην ξεχάσετε να κάνετε like, share και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο, μέχρι την επόμενη φορά να μένετε ασφαλείς, καλή ακρόαση!